Πολιτική επικαιρότητα και πολιτικές κουβέντες για τη συνέχεια. Κυρίως πολιτικές κουβέντες, γιατί η επικαιρότητα ούτως ή άλλως πολιτική είναι. Θα καλημερίσω στο πλαίσιο της εκπομπής τον βουλευτή με το Μέρα 25, κύριο Γιώργο Λογιάδη. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα κύριε Δουγκεράκη, καλημέρα στον 984, συνεργάτες, σε όλο το Ηράκλειο, στο Αρκαλοχώρι που είστε κι εσείς. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Να είστε καλά. Μια προεκλογική περίοδος, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν, κύριε Λογιάδη, κηρυχθεί και επίσημα, με όλα αυτά τα στοιχεία που ενδεχόμενα διαδικαστικά ο καθένας από εμάς θα βρει μπροστά του, για να ξέρουμε πώς πάμε και με την απλή αναλογική. Αλλά θέλω να μου πείτε αν πραγματικά είμαστε μέσα σε αυτό το διακύβευμα που θα ήθελε κάποιος να πει ότι ή ο καθένας από εσάς ότι θα έπρεπε να βρίσκεται η πολιτική ατζέντα για να μπορεί επί της ουσίας ο κόσμος να μιλήσει, να καταλάβει, να πει τι είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ή για το οποίο χρειάζεται να μιλήσουμε. Γιατί για πόλωση μπορούμε να μιλήσουμε, για σκάνδαλα μπορούμε να μιλήσουμε, για αλχημίες μπορούμε να μιλήσουμε, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, για την παραγωγή, για την ίδια μας τη ζωή, αν μπορούμε να μιλήσουμε και αν θα μιλήσουμε. Κύριε Δουγκεράκη, το θέλετε πάρα πολύ ωραία το θέμα. Πρώτα απ' όλα, εκλογές δεν πραγματικά και ουσιαστικά δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη. Ο Πρωθυπουργός από την τηλεόραση, στην Βουλή μέσα, δεν έχει πει ακόμη ότι θα κάνουμε εκλογές. Απλά το συζητάει. Το λένε, το ξαναλένε. Ο τρόπος με τον οποίο γίνει αυτό το πράγμα είναι απαξίωση των θεσμών. Αυτό το ξεκινήσουμε έτσι. Το Σάββατο δεν θα γίνει. Πότε θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Θα πάει τελικά αυτό το Σάββατο, θα πάει την παραπάνω εβδομάδα? Γιατί υπάρχουν δύο σενάρια που παίζονται, το γνωρίζετε εσείς. Πολλά σενάρια. Κύριε Δουλειράκη, εδώ πριν από καιρό είχε αναφέρει σε μια πάλι πολιτική ζήτηση, σας μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν σέβεται καθόλου τους θεσμούς. Το έχει αποδείξει μάλιστα και με την πρώτη στιγμή της εκλογής του, τότε με τον πρώτο νόμο που ψήφισε, με την ΕΕΠ και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη χώρα. Άρα λοιπόν δεν ξέρουν πότε θα το κάνει. Θεωρούν πότε θα το κάνει 24 του μήνα που θα πάει. Έτσι λένε, έτσι λέγεται, έτσι ακούμε και εσείς, ακούτε και εσείς, έτσι ακούμε και εμείς, αλλά ουσιαστικά δεν είναι σίγουρο και τίποτα, όχι σίγουρο, τίποτα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή κύριε Λογιάδη, τώρα συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι και εσείς ως βουλευτές αυτό το οποίο γνωρίζετε αυτή την ώρα είναι ότι ενδεχόμενα 24 του μήνα πηγαίνει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχει το θυροκόλλημα στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα 24 του μήνα? Επίσημα δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Λογιάδη, που είναι ο προεκλογικός αγώνας, δεν έχει αρχίσει ακόμη, δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά, να αναφερθώ σε μένα προσωπικά, δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, είμαι ακόμη βουλευτής. Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα κάνει. Και αυτό, όπως λέτε, να πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης σας, όπως το αντιλήφθηκα, ότι συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές, αν θα γίνουν εκλογές, και δεν συζητάμε αυτά πραγματικά τα διακυβεύματα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι θα γίνει. Όχι, ο κόσμος λέει που κουβεντιάζω διαφορετικά, λίγο το είπα και για να μην γίνει με κάποιο μπέρδεμα, το επαναλαμβάνω. Ότι βρε παιδιά, έχουμε αναλωθεί για άλλη μια φορά σε ένα πολιτικό κλίμα. Έχουμε για άλλη μια φορά αναλωθεί σε μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα σκάνδαλα, παντός είδους σκάνδαλα, και έχουμε μείνει για άλλη μια φορά απ' έξω από αυτή την ουσία. Πώς μπορούμε να προασπίσουμε και πώς μπορούμε, αν το θέλετε εγώ θα το βάλω και λίγο διαφορετικά, κύριε Λογιάδη, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, με ένα άλλο τρόπο και στυλ, πώς θα γίνει να σταματήσει αυτή η έκπτωση σε κάθε τι που ο καθένας από εμάς κάνει στη ζωή του αυτή την ώρα, για να είμαστε μέσα σε αυτό το σκηνικό? Είδατε προηγουμένως και αναφέρατε στην εκπομπή σας και πολύ καλά το κάνατε για το θέμα της Εργάνης, όλους αυτούς τους ανθρώπους με την υποπασχόληση, με τη μερική απασχόληση, με τα 327 ευρώ καθαρό μισθό. Τα θέματα αυτά είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύουμε, και όχι την πόδωση και τα σκάνδαλα, και αυτά δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε τα καθημερινά προβλήματα και το τι είναι ατζέντα των συζητήσεων που πρέπει να γίνουν προεκλογικά, δημοσίως, με όλα τα. Σε όλο τον χρόνο που θα έχουμε πριν τις εκλογές, για να δείξουμε τα θέματα που ουσιαστικά μας θα ανοίξουν. Ποια είναι τα θέματα αυτά? Πρώτα απ' όλα,
να ξεκινήσουμε από την ακρίβεια, να ξεκινήσουμε από τα βιασμού, να ξεκινήσουμε από τεχνικά θέματα. Ο κύριος Δένδιας προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι τα εθνικά θέματα θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ψηφίστε μας και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα αναδεικνύουμε και αυτά πρέπει να αναδεικνύουμε και πολύ καλά το κάνετε και μας ρωτάτε και να τους ρωτάτε, να ρωτάτε όλους τους, όλο το πολιτικό σύστημα τι θα κάνει ο καθένας την επόμενη μέρα. Βεβαίως υπάρχει πόλωση. Η πόλωση είναι ουσιαστικά ο καθένας για να μαντρίζει εντός αγωγικών τον ψηφοφόρο του, το μαντρίζει του μέσα. Αλλά ουσιαστικά οι τρεις που κυβέρνησαν τον τόπο σε τίποτα τέτοια φέρουν μεταξύ του. Και το ανέδειξαν αυτό πολύ καλά τα παιδιά τις συγκεντρώσεις, τις τεράστιες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα μετά από την τραγωδία των Τεμπών, που φώναζαν ότι όλες οι κυβερνήσεις που διαχρονικά κυβέρνησαν την Ελλάδα έφεραν τη χώρα στο σημείο αυτό που είμαστε σήμερα. Άρα λοιπόν τα θέματα αυτά πρέπει να αναδεικνύουμε και αυτά πρέπει να συζητάμε δημοσίως και να δεσμευόμαστε δημοσίως. Εντάξει, τώρα η κουβέντα. Μισό λεπτό. Γιατί θεωρείτε ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά είσαστε άμετοι των ευθυνών σας για την κατάσταση που είναι η χώρα. Εγώ είμαι απλός ψηφοφόρος, απλή ψηφοφόρος. Να πω εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να σε ψήφισα, μπορεί να τον ψήφισα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να το ρωτάει με βάση την κοινή λογική, κύριε Λογιάδη. Αλλά εσείς από τη δική σας την πλευρά, νομίζω, όπως λέει ο κόσμος και τον ακούω, ότι δεν δικαιούστε να λέτε ή να δείχνετε τους άλλους και να λένε οι υπόλοιποι ευθύνονται για τα βάσανά μας. Αλλά ότι το μερίδιο ευθύνης το έχετε όλοι σας. Δεν έχουν κυβερνήσει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε. Αυτό είναι ουσιαστικά και το, η εύκολη κριτική, εντός εισαγωγικών εύκολη κριτική που μπορούμε να κάνουμε. Και να μου πείτε, κάνετε εύκολη κριτική. Τι θα κάνετε όταν βγει ναι, αλλά ο γενικός, μισό λεπτό, αλλά ο Γενικός Γραμματέας, κορυφαίος υπουργός, μέσα σε μνημονιακό κόμμα ήταν. Τώρα ξαφνικά θα πούμε ότι δεν ήταν μνημονιακό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σα πω, ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ποτέ γραμμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Ήταν στις εκλογές του 2015, εκτρέχει με 150.000 σταυρούς για να πάει αυτό που λέγανε τότε να κάνει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, το τεράστιο αυτό ελληνικό δημόσιο χρέος, για να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση. Έγινε το δημοψήφισμα και το όχι σε μία βραδιά ένας άνθρωπος το όχι το έκανε, ναι, ένας, όχι ο λαός, το ένας άνθρωπος έκανε το όχι, ναι, και ο Γιάννης Βαρουφάκης παραιτήθηκε. Εμείς μάλιστα και εγώ προσωπικά ως βουλευτής έχω απαιτήσει κατ' επανάληψη στη Βουλή μέσα να κάνει ο Πρωθυπουργός πράξη αυτό που έχει πει. Είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός το 2015. Όταν λέγει Πρωθυπουργός, θα φέρει το φάκελο της χρεοκοπίας και το φάκελο Βαρουφάκη και εξεταστεί η Επιτροπή του Βαρουφάκη στη Βουλή. Και το ζητάμε όλοι από το ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά το ζητάω. Ανοίξε το φάκελο να δούμε τι έγινε τότε. Κανείς δεν το κάνει αυτό και για τον Γεράκη, ούτε η Νέα Δημοκρατία που το φώναζε το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε, όπως σωστά είπατε, ο Γιάννης Βαρουφάκης υπουργός του. Κανείς, ούτε το. Κανένα κόμμα ουσιαστικά δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό όχι μόνο άμυρους ευθυνών, πραγματικά δεν έχουμε καμία ευθύνη και πραγματικά αναδεικνύουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είμαστε στη Βουλή μέσα. Αλλιώς δεν είχαμε λόγο ύπαρξης εμείς, είμαστε ουσιαστικά το μόνο αντιμνημονιακό κόμμα. Διότι αν θυμηθούμε διαχρονικά, στην Ελλάδα έχουμε δει όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς να κυβερνούν τη χώρα αυτή από το 1989 μέχρι το 2019 με την τελευταία σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους Έλληνες. Έχουμε δει όλους τους σχηματισμούς. Είμαστε λοιπόν, θεωρούμε άμυροι πραγματικά των ευθυνών. Και αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Και αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα να αναδεικνύουμε τα θέματα αυτά ως απέναντι. Γι' αυτό μας βαράνε κιόλα, να σου πω την αλήθεια, διότι αναδεικνύουμε ότι είμαστε το διαφορετικό, το δικό μας διαφορετικό. Συγγνώμη. Πάτε δηλαδή σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτά τα ρητά ή τις δύο προτάσεις ή τα δύο μηνύματα. Δεν είμαστε μνημονιακό κόμμα, δεν έχουμε σχέση με τα δεινά της χώρας. Ό,τι και αν έχει γίνει μέχρι σήμερα, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστείτε και με κανέναν μετεκλογικά, θέλετε να πείτε, εφόσον μπείτε στη Βουλή. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Γιουράκη, την κάνει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ εύλογη η ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα, ο Γιάννης Βαρουφάκης και στη Βουλή μέσα δημοσίως είπε: είμαστε το μικρότερο κόμμα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Τα λέμε την επιμένη να συζητήσουμε πριν από τις εκλογές και μέχρι να προκυριθούν οι εκλογές, με κάθε κόμμα να συζητήσουμε την δυνατότητα συνεργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε από τότε ξεκάθαρα: θα συζητήσω μετά τις εκλογές. Άμα λοιπόν μετά τις εκλογές έχεις σε τρεις μέρες να συζητήσεις
για τέτοια θέματα διακυβέρνηση χώρα, όπω πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, τι πραγματικά ταλανίζει το λαό μα. Σε τρει μέρε, κυρία Δουλειαράκη μου και αγαπητοί ακροατέ μα, δεν μπορεί να βγάλει άκρη και να αποφασίζει πού μπορεί να την κλείνει και να συνεργαστεί. Αυτά είναι τεράστια θέματα. Και να σα πω και το άλλο θέμα, κυρία Δουλειαράκη, ω πολίτη, τώρα είμαι βουλευτή, καινούριο νέο βουλευτή, πρώτη φορά. Το 2015 τότε μια αυτοδύναμη απόφαση 62% μέσα σε μια βραδιά το επανέλαβε από όχι έγινε ναι. Ενός ανθρώπου απόφαση. Άρα λοιπόν γιατί συνεργασία συζητάμε όταν ξέρετε πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις. Όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία δεν θα μας πάρουν σε σοβαρά ούτε οι πολίτες ούτε οι θεσμοί και οι τρόικες. Μισό λεπτό. Υπάρχουν και οι δεσμεύσεις. Και πολλές φορές σας έχω ακούσει να μιλάτε για τα περιθώρια που μπορεί να έχει η χώρα να αναπτυχθεί ή να πάει μπροστά. Ο καθένας από εμάς το σκέφτεται, το κουβεντιάζει, το θέλει, μπορεί να είναι μέσα στην επιθυμία του. Αλλά από την άλλη, κανένας από εμάς δεν πρέπει να ξεχνάει ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχουμε, που ήταν το χρέος μας, που έχει πάει το χρέος μας και πώς από την άλλη όλα αυτά για τα οποία δεσμεύεστε και εσείς να προασπίσετε τα δικά μου συμφέροντα όταν είμαστε τόσο στριμωγμένοι. Είμαστε στριμωγμένοι με υπογραφές. Δεν κάνει να ξεχνάμε τις υπογραφές που έχουν μπει αγγλικό δίκαιο και τα υπόλοιπα. Αυτά τα περί φύγαμε από υψηλή εποπτεία και τα λοιπά είναι πάρα πολύ ωραία να λέγονται. Οι υπογραφές είναι υπογραφές. Πώς λοιπόν θα προχωρήσετε για να υλοποιήσετε, για να βοηθήσετε στο μέτρο του δυνατού και όπου σας αναλογεί με όλα αυτά τα οποία δεσμεύεστε και βάσει των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας όταν έχουμε μπροστά μας τόσους κοπέλους με κύριε Λογιάδη. Τεράστιες κόπελοι, δε, όπως το λέτε, τεράστιες κόπελοι και τεράστια προβλήματα. Να θυμηθούμε ότι ουσιαστικά, όπως είπα, επειδή αναφέρεται τη λέξη αγγλικό δίκαιο, το παιχνίδι χάθηκε τότε, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είπε τη λέξη δημοψήφισμα, την οποία πήρε πίσω, δεν το έκανε τότε, δυστυχώς, έπεσε, τον έριξε, θυμάστε πώς έγινε τότε η αλλαγή, και φτάσαμε μέχρι που είμαστε σήμερα, μέχρι το. Πώς θα προχωρήσουμε, θέλω να μου πείτε, όχι την ιστορία. Αυτή την έχουμε ζήσει, την ξέρουμε. Θα σας απαντήσω. Μόνο με πολιτική βούληση, κυρία Δουλειεράκη. Μόνο εμείς οι οποίοι δεν έχουμε υπογράψει κανένα μνημόνιο και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, ο Γιάννης Βαρουφάκης, το Μέρα 25, το DM25 πανευρωπαϊκά, διότι όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή καθαρεί, μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να πούμε στους θεσμούς, δεν πάει άλλο. Τελεία και παύλα. Θα κάτσουμε να διαπραγματευτούμε το χρέος. Τόσα χρόνια, κυρία Δουλειεράκη, έχει γίνει απομείωση χρέους, έχει, έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα και παρόλα αυτά ο δημόσιο χρέος έχει διπλασιαστεί εν σχέση με το 2009, όταν πρώτα μπήκαμε στα μνημόνια. Άρα λοιπόν ο δρόμος αυτός δεν μας βγάζει πουθενά. Μας βγάζει στη χειροτέρευση της κατάστασης της οικονομίας μας. Βλέπετε και με το χρηματιστήριο ενέργειας, βλέπετε και με το brain drain, βλέπετε και με τις πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, βλέπετε ότι η κατάσταση χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Θέλω να το πείτε ρήξη, θέλω να το πείτε εμείς όπως το λέμε στο Μέρα 25, γιατί όλα μπορεί να γίνουν αλλιώς. Πολιτική βούληση χρειάζεται, κυρία Δουλειεράκη. Επαναδιαπραγμάτευση με θεσμούς, ρήξη διαφορετικά, όπως λέτε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πόσο είσαστε αισιόδοξοι, ή τα πράγματα να γίνουν αλλιώς. Εντάξει, θα σας αλλάξω εγώ το σύνθημα και το μήνυμα, απλά δεν χρησιμοποίησα τις ίδιες λέξεις, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά για πείτε μου κάτι, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό? Δεν είναι τίποτα εύκολο, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη ζωή πλέον. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, τα πράγματα χειροτερεύουν. Τι ήταν, χύνεται αίμα αυτή τη στιγμή. Είδατε και με τα Τέμπη, είδατε κάθε μέρα ο λαός μας φθήνει. Το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Δεν υπάρχει απολύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει απολύση. Κύριε Λογιάδη, τι σας φοβίζει περισσότερο? Να μην κάνουμε τίποτα. Να συνεχίζουμε τον δρόμο αυτό που τραβάμε. Στα 65 με το λέω αυτό ως επιχειρηματίας. Το ξέρετε πολύ καλά. Προσωπικά, να το πω έτσι, λέω δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν αυτό που λέω είναι ότι αυτό που με φοβίζει είναι να μην κάνω τίποτα. Είναι το λάθος που έπρεπε πιο νωρίς, πριν από κάποια χρόνια, να είχα ασχοληθεί με τα κοινά, διότι ξέρετε ο καθένας τα παξιών και λέει ας το κάνουν οι άλλοι. Αφήνεις το άλλο και να το φτάσαμε. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος του να μην γίνεται τίποτα. Λέτε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ναι, να μην τα αφήνουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πάνε. Να μας άγουν και να μας λαλούν όπως μας λαλούν μέχρι σήμερα.
ή απ' έξω. Και προσέξτε, για το ελληνικό πρόβλημα ήταν μικρό σχετικά με το ευρωπαϊκό. Εμάς μας δείχνουν για να φοβίζουν τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους υπόλοιπους όλους, τον υπόλοιπο όλο κόσμο, τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, κυρία Βουλγεράκη, και τους Γερμανούς εργαζόμενους να μην ξεσηκωθούν για να μην, μην πάθουν αυτά που πάθαν οι Έλληνες. Είναι ουσιαστικά ένα μαρτύριο φόβου προς την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή καταραίει. Βλέπετε τη Λαγκάρντ τη βγαίνει και λέει προχθές ότι αυτή τη στιγμή λέει, η Αμερική πάει να αφαιτήσει το χρέος της. Έχουμε φτάσει πλέον σε τέτοια σημεία διεθνή που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Μα κύριε Λουγιάδη, ούτως ή άλλως, αν κάποιος αναλυτής θελήσει και σέβεται τον εαυτό του και οικονομολόγος, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες επαγγελματίες που σέβονται τον εαυτό τους και δουν ποιο είναι το χρέος. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά λέω, αν κάτσω να δω το χρέος των χωρών της Ευρώπης, αν κάτσω να δω το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί πάνω αρχίζω να κοντράρομαι με τον εαυτό μου και να λέω γιατί την πλήρωσα μόνο εγώ και γιατί τα πράγματα είναι έτσι και γιατί μπήκα μέσα εγώ, μέσα σε αυτές τις συμπληγάδες ως Έλληνας και τα τραβάω όλα αυτά. Όταν λοιπόν λέτε εσείς με φοβίζει. Μπράβο, μισό λεπτό. Μπράβο. Όταν λέτε λοιπόν εσείς, με φοβίζει να μην κάνουμε τίποτα, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πληστηριασμοί, μπορούν να αντιμετωπιστούν τα funds, μπορεί να αντιμετωπιστεί η ενέργεια, μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, αυτό το πανηγύρι που γίνεται στην αγορά, μπορούν να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η εργασία, γιατί ακούσατε το σχόλιο βάσει των στοιχείων της Εργάνη, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πόσο γρήγορα μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Ό,τι έκανε ο Μεγάλος Αλέξανδρος, θα το πω με μία λέξη, ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Ρίξει. Σηκώνει ανάστημα και λες δεν πάει άλλο. Ό,τι έκανε τότε η Ελλάδα, κυρία Δουλγεράκη, το 1820 πριν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, όταν τότε υπήρχε η Ιερά Συμμαχία στην Ευρώπη, μια πολύ δυνατότερη και κρατεότερη κατάσταση και μεγαλύτερη μια πολύ δυνατότερη δυνατότητα στην Ευρώπη. Τι σας κάνει να πιστεύετε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούν να σηκώσουν αυτή την επανάσταση, απλά ρωτάω. Η ιστορία μας. Κύριε Λουγιάδη, ενδιαφέροντα είχε αυτή η συζήτηση μαζί, σας. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κουβέντες, τις πολιτικές που ανταλλάξατε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό αγώνα με υγεία και αισιοδοξία. Καλημέρα σας. Δεν κερδίζεται τίποτα. Το έχουμε μάθει διαχρονικά, το έχουμε στο DNA μας εμείς οι Έλληνες.